Καλησπέρα. Είσαστε με τον ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ξεναγώ με τον Ender. Σήμερα είμαστε στην πλατεία Bayazit, που θα το θυμηθείτε όταν ερχόσασταν προς τα δω στο Bayazit, στο Καπαλίτσαρ Σι, στη σκεπαστή αγορά με την άλλη ονομασία, στη κλειστή αγορά με την άλλη την ονομασία. Ερχόσασταν με το λεωφορείο και κατεβαίνατε εδώ. Έκαμε την στροφή το λεωφορείο, γιατί από εδώ και πέρα είναι ο δρόμος του τραμ. Αλλά πια εδώ έχει μετατραπεί σε πλατεία, μπορώ να σας πω. Και έτσι λοιπόν είναι πια πλατεία και έχουν βάλει και τα μπαγκάκια, όπως και βλέπετε. Εδώ είναι οι άνθρωποι, κάθονται, ξεκουράζονται, δεν επιτρέπεται αυτοκίνητα ή λεωφορεία. Παλιά όμως εδώ ήταν η στάση λεωφορείου για τα αστικά, για συγκοινωνία. Η περιοχή εδώ παίρνει την ονομασία από το τζαμί που φαίνεται και ο μιναρές εκεί ψηλά, το Bayazit τζαμί, 16ου αιώνα, και είναι η στάση του τραμ. Πώς μπορείτε να έρθετε εδώ από την ταξί π.χ.? Μπορείτε να πάρετε το μετρό, μπορείτε να πάρετε το τραμ από το Καμπατάς και να έρθετε. Ή εδώ λένε και παλιά πόλη, μπορείτε να έρθετε και με τα πόδια. Είμαστε 2,5 στάσεις, δηλαδή έτσι να σας πω σαν απόσταση, του τραμ μακριά από την Αγία Σοφία. Έτσι έχει ιδρυθεί κιόλας η κλειστή αγορά για να χρηματοδοτεί τότε όταν μετατράπηκε στην τζαμί η Αγία Σοφία, και είχαν φτιάξει αυτή την αγορά. Είναι η μεγαλύτερη σκεπαστή αγορά του κόσμου και έχει 22 εισόδους και εξόδους. Έχει ιδρυθεί 1461. Θα σας δείξω την πύλη 7, θα κάνουμε μια μικρή διαδρομή περπατώντας, μπαίνοντας από την πύλη 7, και θα καταλήξουμε στην πύλη 1. Η πύλη 1 είναι, θα θυμηθείτε εδώ επίσης, είναι και το σημείο του ραντεβού με τα group. Αλλά συνήθως εγώ που ασχολούμαι με μεμονωμένους τουρισμό, με μικρά γκρουπάκια, συνήθως δεν έρχομαι από αυτή την πύλη. Περίπου 10 χρόνια εγώ ασχολούμαι με μικρά γκρουπάκια, είναι που έχω αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, θα ήθελα να σας δείξω εδώ και την πύλη. Η πύλη που βλέπετε είναι η γνωστή πύλη, η πύλη 7, Gate 7, Bayazit πύλη. Και εδώ έχει και μια άλλη αγορά έξω από το Καπαλίτσαρ Σι, έχει διάφορα παπούτσια, τσάντες, μπλούζες, διάφορα. Αλλά εμείς θα πούμε από την κεντρική πύλη, που είναι και ο ηλεοφόρος, λέγεται Καλπακτσιλάρ. Είναι η πιο ακριβή είσοδο, μπορώ να σας πω. 7 με 1. Έτσι θα περπατήσουμε, θα δούμε και τα ξοχοεία. Περνώντας θα έχει και έναν έλεγχο. Χωρίς μάσκα δεν επιτρέπεται να μπει κάποιος. Και πρώτη φορά χτύπησαν τον κασμά, που λέμε, έτσι λένε στα τουρκικά, ξεκίνησαν να κάνουν συντήρηση το δάπεδο, και Φεβρουάριο, 12 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν, αλλά τελικά δεν το τελειώσανε, ότι βλέπετε το δάπεδο θέλει ακόμα δουλειά. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο, θα ήθελα να δείτε. Βέβαια είναι το κατάλληλο μέρος κιόλας και για τους Τούρκους να αγοράσεις, αν θέλεις, και κανένα χρυσταφικό, είτε να κάνεις συνάλλαγμα, γιατί εδώ κυκλοφοράει και το εμπόριο. Είναι και τα εργαστήρια, παλιά βέβαια μετακόμισαν και πήγανε στο Κουιουμτζούκεντ τα περισσότερα εργαστήρια, αλλά ακόμα και για αντίγραφα, που λέμε και original maimou προϊόν, τέτοια βγάζει παραγωγή η Τουρκία. Μπορώ να σας πω και πασμίνες και χρυσά
Συνήθως λίρες έχουν για τους γάμους που τα κρεμάνε επάνω στο κουστούμι. Έχει κόσμο, αλλά βέβαια θέλει προσοχή όπως πάντα και από πλευρά για την τσάντα σας. Πάντα θέλει αυτό και στην οποιοδήποτε χώρα να πάτε αυτό χρειάζεται, αλλά και χρειάζεται και από την υγεία πλευρά προσοχή. Να σας δείξω ένα ανταλλακτήριο να καταλάβετε τέλος Μαΐου πώς είναι η τιμή του ευρώ, της λίρας. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρώτο κομμάτι, 10.26, όπως και βλέπετε το χρυσό ανεβοκατεβαίνει και το ευρώ, γιατί εδώ είναι χρηματιστήριο και συνεχώς γίνεται και πάρε δώσε, το αλυσβερίσι. Όταν παίρνεις, όταν δίνεις, τότε πέφτει η τιμή και ανεβαίνει η τιμή. Δηλαδή 10.26 στα 100 ευρώ θα πάρει 1.260 λίρες στα 100 ευρώ. Καλά λεφτά είναι. Λοιπόν, έτσι που βλέπετε και την κεντρική λεωφόρο, αυτή η λεωφόρος λέγεται και Καλπακτσουλάρ. Εδώ είναι το πιο ακριβά μαγαζιά, μπορώ να σας πω. Βέβαια έχει αλλάξει λίγο η ψυχή του Καπαλίτσα Αρσί, γιατί όλα αυτά ήταν χρυσοχοΐα. Δυστυχώς με τη στέρεψη της οικονομίας έχουν αλλάξει τα μαγαζιά, έχουν γίνει μαγαζιά για τρόφιμα, όπως και ο κύριος εδώ κερνάει και ένα λουκούμι, αλλά έχουν απίστευτες ακριβές τιμές. Γιατί για να βγει και αυτό το ενίκιο και αυτοί πρέπει να βάλουν τιμές επάνω και το ενίκιο. Γι' αυτό δυστυχώς λίγο ακριβούτσικα πέφτουν από άλλα μέρη της Κωνσταντινούπολης. Εγώ προσωπική μου τη γνώμη δεν θα σας πω, για να μην παραξηγηθεί και κανένας μαγαζάτορας, γιατί εγώ δεν βγήκα στον δρόμο για να κάνω διαφήμιση, βγήκα στον δρόμο για να σας δείξω και να με θυμάστε και όταν θα έρθετε εδώ να δημιουργήσω μια ζήτηση για ξενάγηση εδώ στην Κωνσταντινούπολη ή στην Καπαδοκία ή στα παράλια Μικράς Ασίας. Λοιπόν, επίσης, έτσι από την κεντρική λεωφόρο που περπατάω, συναντάω οι άνθρωποι καπνίζουν μπροστά στα μαγαζιά τους, περιμένουν πελατεία, περπατάει ο κόσμος, είναι και ένα πέρασμα, μπορώ να σας πω, διότι αλλάζουμε περιοχή και φτάνουμε στο Τσεμπερλίτας. Εγώ θα σας πάω λίγα και στο Τσεμπερλίτας, δηλαδή σαν μια στάση έχουμε περπατήσει από τον Μπεγιαζίτ προς την Αγία Σοφία. Η επόμενη στάση του τραμ είναι Τσεμπερλίτας, που έχει και μια κολόνα που είχε, πιστεύουν ότι κάτω από αυτή την κολόνα είναι και το δισκοπότηρο του Ιησού Χριστού. Ήτανε και μια πλατεία συνάντησης στα Βυζαντινά χρόνια πριν να γίνει η άλωση. Τώρα λοιπόν, οι 22 εισόδους και εξόδους, όπως και γράφει και ταμπέλες εδώ, οι ταμπέλες γράφει π.χ. λέει «Construction of the bazaar began in 1461». And the oldest building is the Cevahir Bedesten. The second oldest building is in the Sandal Bedesten. Bedesten είναι το μέρος που πουλούσανε πανιά, μπεζεστένι. Από εκεί έρχεται η ονομασία, όπως και έχει και στη Θεσσαλονίκη. Δύο μπεζεστένια περιλαμβάνει αυτή η αγορά, μπορώ να σας πω. Και στο ένα μέσα είναι και ένα γνωστό εστιατόριο που τον ξέρετε όλοι, ο Νουσρέτ, αυτός που κάνει το χέρι salt bee, αυτός που κάνει με το χέρι και ρίχνει το αλάτι. Θα σας το δείξω και έχει ένα ημίωμα και θα σας το δείξω. Σαλά αντίλεμ, σαν να σε τσεκιμνέμ γελίωρο. Να σας δείξω λιγάκι, είναι το σανδάλ πεζεσταίνι.
Και κάτω έχει και τον Νουσρέτ. Να σας δείξω και το άγαλμά του. Έχει και σουλτάνους από εδώ δεξιά και αριστερά. Και εδώ είναι το μαγαζί του, αλλά αξίζει και το μέρος να το δείτε σαν αρχιτεκτονική. Και έτσι βγαίνω από την πύλη 1. Μόλις βγω, απέναντί μου θα συναντήσω και ένα τζαμί. Το τζαμί αυτό είναι και το τζαμί που κτίστηκε 18ο αιώνα. Και εδώ είναι δύο πόρτες που μπορεί να μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Συνήθως εγώ από αυτή την πύλη μπαίνω όταν έρχομαι από την Αγία Σοφία πλευρά προς τα δω. Και έχω και βέβαια κάποια μυστικά να δείξω επάνω στον δρόμο. Έτσι να έχετε υπόψη. Και εδώ μόλις μπαίνεις στο προάβλιο του τζαμί, είναι πάρα πολύ όμορφο ένα τζαμί που είναι δίπλα ακριβώς κτισμένο από το Καπαλίτσα Αρσί. Και εδώ έχει, να ξέρετε, δωρεάν τουαλέτες. Να έχετε υπόψη και αυτό το κομμάτι. Και θα σας πάω σε μια άλλη λεωφόρο που λέγεται Νουροσμανιγέ, που παίρνει και την ονομασία από το τζαμί αυτό. Είναι ένα μπαρόκ νεοκλασικό τζαμί 18ο αιώνα. Και θα βγούμε στη κεντρική λεωφόρο, εκεί που έχει, δηλαδή μπορώ να σας πω σαν την Ερμού, είναι ένας δρόμος που έχει και ακριβά μαγαζάκια εδώ στο Νουροσμάνιε. Μια γεύση να πάρετε από το Καπαλίτσα Αρσί, πάντως να έχετε πάντα στο νου σας, γιατί εδώ το παζάρι είναι συνηθισμένο, παζάρι κάνουν, μερικά μαγαζιά που είναι τίμια έχουν και τιμές επάνω στα πράγματα που πουλάνε. Εγώ έστε και μια γεύση προσπάθησα να σας δώσω. Ελπίζω σας άρεσε το βίντεο. Ελπίζω θα μου βάλετε και κανένα like, θα το δείτε, θα το προωθήσετε σε φίλους. Και στο επόμενο θα βρεθούμε και μαζί, ελπίζω να έχουμε καλή αντάμωση. Να είστε καλά, θα τα πούμε πολύ σύντομα.